οι αρχές της πόλης και οι αρμόδιοι φορείς ανάλωσαν πολλές ώρες συζητήσεων σχετικά με την ανέβρεση της πλέον κατάλληλης λύσης για το πρόβλημα της υδροδότησης. Για την κατασκευή οποιονδήποτε έργων ήταν απαραίτητη η ύπαρξη οικονομικής και τεχνικής υποστήριξης. Για το λόγο αυτό, προκηρύχθηκε διεθνής διαγωνισμός με θέμα «Ανέβρεση λύσης για την ίδρυυση της Αθήνας». Προκρίθηκε η πρόταση της αμερικάνικης εταιρείας Ullen & Company. Το σχέδιο της Ullen προέβλεπε την κατασκευή φράγματος και τη δημιουργία τεχνητής λίμνης στο Μαραθώνα, στο βόρειο-ανατολικό τμήμα της Αττικής, την κατασκευή σύραγγας μεταφοράς νερού στην Αθήνα, την κατασκευή μονάδων επεξεργασίας για τον καθαρισμό του νερού στο Γαλάτσι και την κατασκευή δικτύου διανομής του πόσιμου νερού στις πόλεις των Αθηνών και του Πειραιά. Το Δεκέμβριο του 1924 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του ελληνικού δημοσίου, της αμερικάνικης εταιρείας Ullen & Company και της Τράπεζας Αθηνών για την κατασκευή των οριστικών έργων ίδρυυσης Αθηνών-Πειραιός Προαστίων και τον Απρίλιο του 1925 επικυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων. Η έναρξη των έργων έγινε τον Οκτώβριο του 1926. Στα εγγένεια έναρξης των εργασιών παραβρέθηκαν ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος, ο Διευθυντής Δημοσίων Έργων Άγγελος Οικονόμου και ο Γενικός Διευθυντής Εταιρείας Ullen Roy Gausman. Η κατασκευή του φράγματος, της σύραγγας, των μονάδων καθαρισμού και του δικτύου διανομής γινόταν ταυτόχρονα, έτσι ώστε με την ολοκλήρωσή τους να είναι σε θέση να λειτουργήσουν ως ενιαίο σύστημα. Η ολοκλήρωση όλων των έργων έγινε το 1931. Τη λειτουργία των έργων αυτών, καθώς και των μεταγενέστερων υδροδοτικών έργων, ανέλαβε η ελληνική εταιρεία υδάτων και από το 1980 η εταιρεία ίδρυυσης και αποχέτευσης πρωτεύουσας, γνωστή ως ΕΙΔΑΠ. Το φράγμα του Μαραθώνα κατασκευάστηκε στη συμβολή των χυμάρων Χάραδρου και Βαρνάβα, προκειμένου να συγκεντρώνονται όλα τα νερά των γύρων περιοχών. Το φράγμα έχει ύψος 54 μέτρα και μήκος 285 μέτρα. Ο πυρήνας του φράγματος αποτελείται από μείγμα τσιμέντου, πέτρας, μαρμάρου και θηραϊκής γης. Η χωρητικότητα της τεχνητής λίμνης είναι γύρω στα 44 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Στο εργοτάξιο του Μαραθώνα εργάστηκαν περίπου 2.000 άνθρωποι, στους οποίους είχε παραχωρηθεί δωρεάν στέγη και τροφή. Παράλληλα, δαπανήθηκαν τεράστια ποσά για την προστασία των εργαζομένων από τις θανατηφόρες ασθένειες της εποχής. Το φράγμα του Μαραθώνα είναι το μόνο φράγμα στον κόσμο επενδεδημένο εξ ολοκλήρου από μάρμαρο, πεντελικό, από το μάρμαρο που χτίστηκε ο Παρθενώνας. Οι Μικρασιάτες, οι έξυπνοι και μορφωμένοι τεχνίτες της εποχής, εργάζονταν με πάθος και τέχνη, χρησιμοποιώντας το καλέμι, τη σφίνα, το σφυρί, πάνω στην ακατέργαστη πέτρα και το μάρμαρο. Το φράγμα διέθετε μαρμάρινο υπερχυλιστή, προκειμένου να εκτονώνεται υπερήσια νερού λόγω των έντονων βροχοπτώσεων ή λόγω της χαμηλής κατανάλωσης της εποχής και των ελλειμματικών δικτύων ίδρυυσης. Για την ομαλή τροφοδοσία της σύραγγας μπογιατίου με νερό, κατασκευάστηκε μαρμάρινος πύργος υδροληψίας. Εκεί, με τη λειτουργία ειδικών βανών, ρυθμιζόταν η ποσότητα του νερού που εισερχόταν στη σύραγγα. Στη βάση του φράγματος χτίστηκε ένα πιστό αντίγραφο του θησαυρού που είχαν κατασκευάσει οι Αθηναίοι στους Δελφούς, συμβολίζοντας τη νίκη του ανθρώπινου πολιτισμού και των Αθηναίων έναντι της λειψιδρίας. Το πρωτότυπο μνημείο των Δελφών είχε αναγερθεί προς ανάμνηση της μεγάλης νίκης των Ελλήνων έναντι των Περσών στο Μαραθώνα.
Για τη μεταφορά του νερού από τη λίμνη του Μαραθώνα στην Αθήνα, κατασκευάστηκε η σύραγγα Μπογιατίου, η οποία ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 1931. Η σύραγγα είχε μήκος 13,5 χιλιόμετρα. Διαπερνώντας το βουνό της Πεντέλης, έφτανε ως την περιοχή της Χελιδονούς στην Κηφισιά. Από εκεί ξεκινούσε άλλος σωληνωτός αγωγός που οδηγούσε το ακατέργαστο νερό στην υποκατασκευή εγκατάσταση επεξεργασίας πόσιμου νερού στο Γαλάτσι. Για την κατασκευή της σύραγγας εργάστηκαν συνολικά περίπου 450 άνθρωποι. Οι εργασίες υπήρξαν αρκετά εξειδικευμένες και χρησιμοποιήθηκαν ειδικά μηχανήματα της πιο εξελιγμένης για την εποχή τεχνολογίας που δούλευαν με πεπιεσμένο αέρα και ατσάλινα στοιχεία. Τα εργοτάξια της Ούλεν έγιναν σχολές σύγχρονων μεθόδων για τους μηχανικούς της εποχής. Προκειμένου να επιταχυνθεί ο χρόνος διάνοιξης της σύραγγας, οι εξκαφείς δούλεψαν από δύο αντίθετα μέτωπα, καταλήγοντας σε κοινό σημείο συνάντησης. Για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση των εργασιών, λειτουργήσε ανυψωτικός μηχανισμός, ο οποίος εκινείται μέσα σε φρέαρ βάθους 165 μέτρων. Ο μηχανισμός αυτός χρησίμευσε για την απομάκρυση των προϊόντων εξκαφής από τη σύραγγα, καθώς και για τη μεταφορά των δακτυλίων επένδυσης της σύραγγας μέσα σε αυτή. Για την υποστήριξη της σύραγγας έγινε χρήση δακτυλίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, με τους οποίους επενδύθηκε η επιφάνεια της σύραγγας. Οι δακτύλοι από σκυρόδεμα κατασκευάζονταν στο εργοτάξιο με τη χρήση ειδικών καλουπιών. Τα καλούπια γεμίζονταν με σκυρόδεμα, μέσα στο οποίο ετοποθετεί το μεταλλική ράβδος που λειτουργούσε ως οπλισμός. Για τη μεταφορά της πρώτης ύλης και την τροφοδοσία των εργοταξίων χρησιμοποιήθηκε το λιμάνι της Χαλκίδας, λόγω καλύτερης προσβασιμότητας σε σχέση με το λιμάνι του Πειραιά. Έγιναν ανακατασκευές στο χώρο του λιμανιού και τα υλικά μεταφέροντας στα εργοτάξια του Μαραθώνα με βαγόνια που κινούνταν σε σταθερή τροχιά. Έχουν αποτυπωθεί εικόνες μεταφοράς σωλήνων χυτοσιδήρου καθώς και άλλων υλικών στα βαγόνια, τα οποία προορίζονταν εκτός από τα εργοτάξια του Μαραθώνα και για την κατασκευή του δικτύου ίδρυυσης Αθηνών, Πειραιά και περιχώρων. Τα βαγόνια μετέφεραν και τα προϊόντα εξκαφής της σύραγγας προς τελική απόθεση. Ένα παράλληλο εργοτάξιο λειτουργούσε στο Γαλάτσι. Εκεί κατασκευάστηκαν οι μονάδες επεξεργασίες, στις οποίες θα γινόταν ο καθαρισμός του νερού. Η διυλιστική ικανότητα της εγκατάστασης έφτανε τα 70.000 κυβικά μέτρα νερού τη μέρα. Το διυλιστήριο αυτό λειτουργεί έως και σήμερα, έχοντας ενισχυθεί με νέους κλάδους που αύξησαν τη διυλιστική του ικανότητα σε 500.000 κυβικά μέτρα νερού τη μέρα. Οι παλαιοί κλάδοι έχουν υποβληθεί σε διαδικασίες ανακαίνησης και εξυγχρονισμού από την ΕΙΔΑΠ. Παράλληλες εργασίες για την κατασκευή δικτύου διανομής του πόσιμου νερού βρίσκονταν σε εξέλιξη στους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά. Μέσα στη σκόνη και κάτω από αντίξωες συνθήκες, οι εργάτες εκτελούσαν βαριές εργασίες στους χωματόδρομους και των δύο πόλεων, τοποθετώντας αγωγούς, κάνοντας συγκολήσεις και τοποθετώντας υδρόμετρα, προκειμένου να δημιουργηθεί για πρώτη φορά ένα πρωτογενές δίκτυο ίδρυυσης μήκους 880 χιλιόμετρων. Για τη διάνοιξη των τάφρων χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλα εκρηκτικά, για τις ενώσεις των αγωγών χρησιμοποιήθηκε κάναβη και λιωμένος μόλυβδος. Πριν την επίχωση, οι αγωγοί υποβάλλονταν σε έλεγχο αντοχής πιέσεως. Φράγμα, σύραγγα
εγκατάσταση επεξεργασίας νερού, δίκτυο διανομής. Ένα σύνθετο υδροδοτικό σύστημα που ολοκληρώθηκε μέσα σε διάστημα μόλις 6 ετών. Ο στόχος για την επίτευξη της υδροδότησης της Αθήνας και του Πειραιά μέσω του νέου δικτύου ήταν πλέον μια πραγματικότητα. Όταν ολοκληρώθηκε η κατασκευή του φράγματος του Μαραθώνα, πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του έργου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Παύλου Κουντουριώτη, του Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου και του Γενικού Διευθυντή της Σούλεν, Ρόι Γκάουσμαν. Λίγο αργότερα, το 1933, και ενώ ήδη τα έργα βρίσκονταν σε λειτουργία και η πόλη ιδρευόταν πλέον από το Μαραθώνα, οι αρχές της χώρας θέλησαν να προβάλλουν με εντυπωσιακό τρόπο τη σημασία και την επιτυχία του έργου, ενθαρρύνοντας τους πολίτες να εγκαταλείψουν το αμφίβολης ποιότητας νερό από το Νερουλά, καθώς και το δωρεάν νερό από το οικείο πηγάδι και να συνδεθούν με το δίκτυο ίδρευσης, πληρώνοντας το ανάλογο τίμημα για την παροχή καθαρού πόσιμου νερού. Για το λόγο αυτό, οργανώθηκε έκθεση στο Ζάπιο, ενώ στους στήλους του Ολυμπίου Διός τοποθετήθηκαν πίδακες ειδικά για την περίσταση και για λόγους εντυπωσιασμού, από τους οποίους μεγάλες ποσότητες νερού ξεπετάχθηκαν προς τον ουρανό. Πέραν των απλών πολιτών, την τελετή λάμπριναν με την παρουσία τους και πάλι ο Παύλος Κουντουριώτης και ο Ελευθέριος Βενιζέλος.